Λεπτές ισορροπίες επιχείρησε να κρατήσει η πρώτη υπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζιον στην πρώτη της ομιλία στο Σκοτσέζικο Κοινοβούλιο αμέσως μετά το δημοψήφισμα. Τόνισε ότι θα επιδιώξει πάση θυσία Σκωτία να διατηρήσει τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα επίπεδα, αφού αυτό διεφάνηκε από την ψήφο του Σκοτσέζικου λαού. Και επί του παρόντος δεν επιδιώκει από το Κοινοβούλιο έγκριση για διεξαγωγή δεύτερου δημοψηφίσματος ανεξαρτησίας. Παρότι πιστεύω ότι η ανεξαρτησία είναι η καλύτερη επιλογή για τη Σκωτία, δεν είναι η αφετηρία μου σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Αφετηρία μου είναι να προστατεύσω τα συμφέροντα της Σκωτίας και να διαφυλάξω τη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρωταρχική μας προτεραιότητα είναι να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει αυξημένη γνώση σε ολόκληρη την Ευρώπη για τη διαφορετική επιλογή της Σκωτίας και για την επιδίωξή μας να παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επεσήμανε ότι η ίδια και η κυβέρνησή της ξεκινούν σειρά επαφών με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να πληροφορηθούν την αταλάντευτη θέση του Εδιμβούργου. Κατέληξε λέγοντας ότι στην πραγματικότητα δεν ήθελε να εκφωνήσει ομιλία προς τους βουλευτές, αλλά να εκφράσει το πόσο υπερήφανη είναι για την ψήφο του λαού της Σκωτίας υπέρ της παραμονής.